Μάλιστα. Άρα εμείς, Βασίλη, να πάμε στη Σκοπευτική Ομοσπονδία, να πάμε στον πρόεδρο, τον κύριο Τζουβάνι Σαββίδη. Καλή σας ημέρα, κύριε Σαββίδη. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, Βασίλη μας εδώ, το κύριο λοιπόν. Σαββίδη, να το κουβεντιάσουμε. Ναι, σωστό. Κύριε Σαββίδη, υπήρχε και μια ανακοίνωση πριν από δύο μέρες της ομοσπονδίας σας για την περίπτωση της άντρης Ελευθερίου. Είσαστε στο πλευρό της. Θα πρέπει καταρχήν να πούμε ότι είσαστε και ένα νέο διοικητικό συμβούλιο εδώ και ένα μήνα έχετε αναλάβει την Ομοσπονδία. Και μάλιστα και μπαίνετε και στα βαθιά. Γιατί είναι πρωτοφανής υπόθεση, έτσι. Είναι πρωτοφανής υπόθεση και μας... και είμαστε χαρούμενοι που η άντρη βρήκε το θάρρος, πήγε και έκανε την καταγγελία. Βρήκε τη δύναμη, γιατί χρειάζεται αρκετή δύναμη από μια αθλήτρια για να πάει να, τελικά να κάνει την καταγγελία. Συνένεση η κυρία Γιολίτη με την προσπάθεια που έκανε και τη συνάντηση ήταν καθοριστική και τώρα περιμένουν την επόμενη μέρα. Τώρα, εσείς ήσασταν και αθλητής, τώρα είστε επικεφαλής. Έχετε τόσα χρόνια, έχουν φτάσει στα αυτιά σας τέτοιες περιπτώσεις, παρόμοιες περιπτώσεις. Κύριε Βασίλη, δεν έχουν φτάσει στα αυτιά μας και αν δείτε τώρα που έχουν φτάσει στα αυτιά μας, κάναμε τα δυνατό η υπόθεση να πάει σε καταγγελία. Μάλιστα. Και ελπίζω ότι μετά την καταγγελία της άντρης θα βγουν και άλλες κοπέλες οι οποίοι θα καταγγείλουν παρόμοια υπόθεση με το συγκεκριμένο. Άρα υπάρχουν. Υπάρχουν φυσικά. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις εννοείται. Όχι από το χώρο της σκοποβολής, αλλά υπάρχουν σε άλλα αθλήματα, σε άλλα γραφεία. Υπάρχουν. Μάλιστα. Ωραία. Τώρα εσείς, ως Ομοσπονδία, αν πάρουμε παράδειγμα για το τι έχει γίνει στην Ελλάδα, όπου υπήρχε στην Ομοσπονδία της Ιστιοπλοείας στην Ελλάδα κάποιες κυρώσεις. Έχετε κάποιον φόβο, κάποιον έτσι προβληματισμό? Όχι, προς Θεού. Τι κυρώσεις να έχουμε. Εδώ πέρα προσπαθούμε εμείς σαν καινούργιο διοικητικό συμβούλιο να ξεβρωμίσουμε τη σαπίλα που υπάρχει δεξιά-αριστερά. Τι εννοείτε, κύριε Σαββίδη? Γιατί για να υπάρχει αυτό το θέμα από το 2006, μετά το 2008 δημιουργήθηκε ξανά με την άντρη. Με το συγκεκριμένο κύριο το 2011 είχε ένα άλλο περιστατικό. Δηλαδή? Το 2014-2015 άλλο περιστατικό. Μισό λεπτό κύριε Σαββίδη. Να τα πάρουμε ένα-ένα. Το 2011 τι έχει γίνει δηλαδή? Με το συγκεκριμένο κύριο που ήταν στην ΚΟΕ υπήρχε ένα άλλη καταγγελία από μια άλλη κοπέλα, σιωπήθηκε το θέμα. Και το 2014 το ίδιο? Και στο 2014 όταν πήγε στον ΚΟΑ υπήρχε ένα άλλο περιστατικό. Μετά με το συγκεκριμένο κύριο το βάλαμε και σε σχολείο διευθυντή, υπήρχε ένα άλλη καταγγελία και το βγάλαμε σε σύνταξη, σε πρόορη σύνταξη. Σε πρόορη σύνταξη. Ορίστε. Και βγήκε σε πρόορη σύνταξη. Σε πρόορη. Για αυτές τις υποθέσεις που αναφέρεστε, έχουν γίνει καταγγελίες? Όχι ακόμη. Περιμένουμε ότι θα γίνει. Και μιλάμε τώρα για ένα άτομο το οποίο είναι το ίδιο άτομο και στην περίπτωση της Άντρης Ελευθερίου. Μάλιστα. Το οποίο άτομο, κύριε Σαββίδη, δεν είναι της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας? Όχι, είναι της Ολυμπιακής Επιτροπής. Της Ολυμπιακής Επιτροπής. Μάλιστα. Κάτι ακόμα, κύριε Σαββίδη. Υπάρχει μια πληροφορία ότι το 2018 προπονητής εκδιώχθηκε κακήν κακός από παγκόσμιο πρωτάθλημα. Όχι προπονητής, διαιτητής. Διαιτητής. Μάλιστα. Αυτό το θέμα διερευνείται. Δεν ήμασταν εμείς εκεί πέρα, αλλά το διερευνούμε το θέμα. Έχουμε κοιτάξει στα αρχεία της Ομοσπονδίας, δεν υπάρχει έτσι καταγγελία από την Παγκόσμια Ομοσπονδία. Τώρα προσπαθούμε με την Παγκόσμια Ομοσπονδία, αν μπορέσουμε να ξεκινήσουμε για αυτή την υπόθεση, θα είμαστε πολύ χαρούμενοι. Μάλιστα. Για το άτομο που έχετε αναφερθεί
στις περιπτώσεις του 11 του 14 είναι ακόμα στον αθλητισμό? Όχι, αυτή τη στιγμή όχι. Αλλά εσείς θα κάνετε καταγγελίες. Αυτή είναι η δουλειά, κύριε Δημητρόπουλη, αυτή είναι η δουλειά της αστυνομίας. Όταν τους λέμε εμείς τις πληροφορίες, άρα η αστυνομία πρέπει να προχωρήσει να κάνει μια διερεύνηση της υπόθεσης. Σωστό. Σωστό. Γιατί εδώ στην Κύπρο μάθαμε όλοι να καλύψει ένα τον άλλο. Σωστό, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Εμείς ελπίζουμε με τη δικιά σας παρέμβαση να ρηχθεί φως στις υποθέσεις αυτές. Μα είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό. Πολύ σοβαρό. Πάρα πολύ σοβαρό. Να ρηχθεί φως, ώστε να μην μείνει μόνη η καταγγελία της άντρης και αυτοί που έχουν ευθύνη για όλα αυτά, κάποια στιγμή να βρεθούν ενώπιον δικαστηρίου. Είναι το πιο λογικό αυτό. Αν μείνει μόνο η καταγγελία της άντρης, σημαίνει δεν κάναμε τίποτα. Χαίρομαι που είστε αποφασιστικός. Έχετε έρθει σε επαφή με την αστυνομία? Όχι. Αν θα σας... Εμείς είχαμε έρθει σε επαφή με την άντρη από την πρώτη στιγμή. Της είπαμε ότι τη στηρίζουμε, ότι χρειαστεί, είμαστε σαν ομοσπονδία, είμαστε δίπλα της. Νομίζω και ένας λόγος που προχώρησε η άντρη και το ξανασκέφτηκε ήταν η στάση της ομοσπονδίας. Και μετά ένιωσε και η άντρη ότι μας έχει δίπλα της. Και αυτό προχώρησε και νομίζω στην καταγγελία. Αλλά δεν είναι μόνο η καταγγελία της άντρης. Πρέπει να έρθουν και άλλες οι κοπέλες να κάνουν καταγγελία, να στοιχειοθετηθεί η υπόθεση. Μάλιστα. Για μια φορά σε αυτόν τον τόπο να υπάρχει τιμωρία. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε. Καιρός είναι να ξεβρωμίσει όλο αυτό το πράγμα. Έτσι, γιατί είναι κρίμα τα παιδιά, οι γονείς σας θέλουν για να θυλθούν και όχι για να κακοποιηθούν. Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σαββίδη. Καλημέρα. Λοιπόν, πάρα πολύ σοβαρά. Και εγώ πρώτη φορά τα ακούω. Γι' αυτό έχω μείνει και εγώ λίγο έτσι έκπληκτος. Φαντάζομαι τώρα θα πρέπει να προχωρήσουν και σε καταγγελίες και διερεύνηση. Αυτεπάγγελτα μετά από αυτά που έχει δηλώσει ο κύριος Σαββίδης, θα πρέπει η αστυνομία να τον καλέσει, να καταθέσει, να δώσει στοιχεία. Αφού μιλάμε για συγκεκριμένο άτομο, το ίδιο άτομο μάλιστα. Και μάλιστα ο οποίος έχει διοριστεί και στην εκπαίδευση και αφιερέτησε πρόωρα, μάλιστα, θα πρέπει άμεσα, όχι άμεσα, τώρα σήμερα, πρέπει η αστυνομία να τον καλέσει αν θέλουμε να προχωρήσει οποιαδήποτε υπόθεση και να μην αφήνουμε τον χρόνο να περνά. Έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν.